Προφώτη, πίσω στη δράση, με αγώνα για το πρωτάθλημα, εκτός ένας απέναντι στον Άρη. Πώς περιμένεις να είναι αυτό το παιχνίδι? Άρης είναι μια καλή ομάδα, το ξέρουμε αυτό, θα είναι δύσκολο μάτς. Θα προετοιμαστούμε έτσι όπως πρέπει, θα πάμε να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και ελπίζουμε να κερδίσουμε. Με το μάτς κόντρα στη Σέριφ τελείωσε η φετινή ευρωπαϊκή μας πορεία. Πώς βιώσεις αυτή την εμπειρία και ποιες στιγμές ξεχωρίζεις? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν είχα παίξει στην Ευρώπη. Ήταν σίγουρα φανταστική εμπειρία, την κρατάω μέχρι το τέλος της καριέρας, ελπίζω. Παίξαμε στο Old Trafford με τη Real Sociedad, πολύ καλές ομάδες και είχαμε πολύ καλή παρουσία. Δηλαδή, οι 0 βαθμοί που είχαμε είναι πιστεύω άδικοι για την προσπάθεια που κάναμε και το πώς παίξαμε. Οπότε πιστεύω αξίζαμε κάτι παραπάνω. Σταδιακά αρχίζει να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Πώς νιώθεις μετά από 4 μήνες παρουσία στην ομάδα? Είναι πολύ καλό. Χαίρομαι που βοηθά την ομάδα, προσπαθώ το καλύτερο και όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Η ομάδα έχει μείνει πίσω στην πρόθυμα, είναι αλήθεια. Προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή με τον καινούργιο προπονητή. Πώς διαχειρίζεσαι στην όλη κατάσταση εσείς οι ποδοσφαιριστές εν ώψη συνέχειας? Έχουμε κίνητρο επειδή ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε, είμαστε ενωμένοι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα αν παίξουμε έτσι όπως πρέπει και δείξουμε το καλύτερο μας αυτό. Και ο κόσμος είναι πάντα δίπλα σε εμάς, θα βρεθεί κοντά σας τη Δευτέρα στη Λάρνακα και θα βρει μας προς το web. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σημαίνει πολλά για εμάς και μας δίνει σίγουρα δύση για κάθε παιχνίδι που είναι εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ, Φέτη. Να είστε καλά.